Απλώς σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Τεν? Μια χαρά. Διαχειρίζεστε μια κρίση, όχι δική σας βεβαίως, μια κρίση η οποία αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσα να πω, την πτώχευση ενός μεγάλου, από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες, τουριστικούς οργανισμούς, μια πολυεθνική εταιρεία επί της ουσίας. Καταρχάς θέλω να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που αφορά στη χώρα μας. Πόσοι, αν έχετε καταγράψει, αν έχετε εικόνα, πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι εντός εισαγωγικών στη χώρα μας και τι ενέργειες γίνονται αφενός για να επαναπροωθηθούν, και αφετέρου το δεύτερο ερώτημα είναι αν έχετε καταγράψει τη ζημιά που υπάρχει στον ελληνικό τουρισμό. Είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, ας το πούμε, ελεγχόμενη μετά από τις συνομιλίες, συνεργασίες που γίνανε χθες. Έχει ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία επαναπατρισμού των Βρετανών τουριστών. Προφανώς εμφανίζονται και εγγράφονται για να γυρίσουν πίσω κάθε μέρα, ας το πούμε, και περισσότερο. Αυτό θα πάρει γύρω στις 2 εβδομάδες. Οι αριθμοί, έτσι για να είναι κάποιος ασφαλής για τους ανθρώπους που είναι εδώ, που ήταν καθαρά της Thomas Cook Βρετανίας, είναι γύρω στις 25, το πολύ 30.000. Και από εκεί πέρα υπάρχουν, ανάλογα με το τι θα συμβεί στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, ενδεχομένως αυτό το νούμερο να αυξηθεί. Κάποια θετικά μηνύματα υπάρχουν, κάποιες εταιρείες διασώζονται, όπως για παράδειγμα στη Σκανδιναβία, κάποιες συνεχίζουν και έχουν προβλήματα. Περιμένουμε ακόμα τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, και είμαστε σε γρήγορη σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Κύριε Υπουργέ, είχαμε με την πτώχευση της Thomas Cook, είχαμε τον σεισμό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την οικονομία και πώς λειτουργεί η διαδικασία της αγοράς, αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι το τσουνάμι, διότι εκτός από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος κλάδος με πάρα πολλούς εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι συνεργάζονται με τα τουριστικά καταλήμματα, από τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων μέχρι τους προμηθευτές και ούτω καθεξής. Εκεί υπάρχει φόβος ότι μπορεί να διαχυθεί αυτό το κανόνι, γιατί κάποιος το κανόνι αυτό θα το πληρώσει, έτσι δεν είναι? Προφανώς θα διαχυθεί το κανόνι. Κάποια όσα μείνουν ανίσπρακτα θα περάσουν παραπέρα. Υπάρχει ο λεγόμενος πολλαπλασιαστής στην οικονομία, ο οποίος και στα θετικά είναι καλός και στα αρνητικά είναι καλός, κακός. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα περάσει σε προμηθευτές, σε επιχειρήσεις, σε ταβέρνες, σε οτιδήποτε άλλο, δευτερογενώς. Η ελληνική οικονομία όμως έχει δείξει την ανθεκτικότητά της, έτσι, την ευελιξία της, την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κρίσεις. Είναι μεγάλη, δεν λέει κανένας, μακάρι να μην υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε να κάνουμε και εμείς ενέργειες που πρέπει. Ήδη μιλάμε με τις άλλες εταιρείες ανταγωνίστρες πώς θα μπουν περισσότερα αεροπλάνα και για τον Οκτώβριο. Ήδη οι πρώτες πτήσεις, ας το πούμε, ανταγωνιστών έχουν ήδη μπει και θα τους βοηθήσουμε να βάλουν και περισσότερες πτήσεις για το 2020, για να μετριάσουμε τις αρνητικές συνέπειες του γεγονότος αυτού. Προφανώς οι τουρίστες και ο κόσμος θα συνεχίσει να έρχεται, θα βρίσκει τρόπο να έρχεται. Δηλαδή, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει θέμα σε αυτό που λέμε ροές προς τον τουρισμό μας. Από την άλλη, ωστόσο, ακούω και εγώ, φαντάζομαι ότι το ακούτε και εσείς και δέχεστε, το διαχειρίζεστε ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο θέμα. Ακούτε και πάρα πολλές φωνές από διάφορους ξενοδόχους, από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίοι λένε ότι έχουμε υποστεί μεγάλα ανοίγματα και φοβόμαστε ακριβώς θα γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται να κάνει κάποιες κινήσεις ανακούφισης, ας πούμε, για παράδειγμα, για αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχουν πληρωθεί και έχουν μείνει με το τέλος διαμονής? Θα γίνει κάτι με το ΦΠΑ, σκέφτεστε να γίνει κάτι? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εξετάζετε? Ξέρω ότι δεν είναι μόνο δική σας αρμοδιότητα. Βεβαίως. Στο τέλος διαμονής ήδη είπαμε ότι το εξετάσουμε για να βοηθήσουμε τους τουρίστες. Εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το τέλος διαμονής είναι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, ίσως να αναγκαστούν να μείνουν κάποιες μέρες, να μην βρίσκουν πτήση ή οτιδήποτε άλλο του συμβεί. Άρα αυτό έχει σχέση με το τέλος διαμονής, δεν είναι για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Και από εκεί πέρα τα θέματα της στήριξης των επιχειρήσεων συζητήθηκαν στη σύσκεψη, αλλά δεν πήραμε ακόμα αποφάσεις για να αφήσουμε το φαινόμενο να εξελιχθεί. Ξέρετε, είναι διαφορετικό αν θα υπάρχουν ζητήματα και με τη γερμανική εταιρεία, διαφορετικό αν θα είναι μόνο η αγγλική. Όλα αυτά είναι εδώ για να τα δούμε τις επόμενες μέρες, για να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις με τον τρόπο που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Εσείς φοβάστε ότι μπορεί οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του τουρισμού να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί το επόμενο διάστημα, και θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές? Γιατί βλέπω και κάποια φαινόμενα σχροκέρδειας, τα οποία
καταγγέλλονται και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις ανταγωνίστριες εταιρείες. Δυστυχώς τα ένστικτα των ανθρώπων είναι παντού τα ίδια. Εσχροκέρδη λοιπόν υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία. Καλώς κακώς αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη η οποία μειώνει τον ανταγωνισμό στο παγκόσμιο επίπεδο των ταξιδιωτικών γραφείων. Και συνεπώς αυτοί οι υπόλοιποι που έμειναν αυξάνεται η δύναμή τους απέναντι στους Έλληνες ξενοδόχους. Αυτό είναι δεδομένο και δυστυχώς είναι μία από τις δευτερογενείς συνέπειες που θα έχουμε να υποστούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, μπορεί σε μια προσπάθεια να υπάρχει πληρότητα, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, οι τιμές μας να αναγκαστούν να πέσουν και να είναι χαμηλότερες από ό,τι θα θέλαμε να είναι. Στις 26 Ιουλίου, φαντάζομαι κάποιο όνειρο είχατε δει, γιατί είχατε κάνει μια συνάντηση με τον CEO της εταιρείας, τον κύριο Πέτερ Φρανκχάουζερ. Τότε θυμάμαι στην ανακοίνωση που είχε βγει, κρατούσατε κάποιες επιφυλάξεις, αν και βεβαίως είχατε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις. Φαντάζομαι ήταν κάτι το οποίο μύριζε το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν ήταν κεραυνός εν ενθρία. Είχαμε κάνει, όχι, δεν ήταν κεραυνός εν ενθρία. Είχαμε κάνει τη συζήτηση για το πλάνο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, μου το είχαν δείξει ακριβώς τι θα κάναμε, τι ποσούν, πότε, τα χρονοδιαγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο κρατήσαμε μια ανοιχτή επαφή. Είναι προφανές ότι εμείς έχουμε και νομικές υποχρεώσεις, αλλά και γενικότερα υποχρεώσεις να δίνουμε μια ουδέτερη προσθετική εικόνα, να μην προσπαθούμε να σηκώσουμε καμπανάκια κινδύνου για να μην προκαλέσει, γιατί στην οικονομία υπάρχουν και λεγόμενες αυτοεκπληρούμενες προφητείες, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ακριβώς το τι συζητιέται πίσω από αυτές τις πόρτες, αλλά αυτό μας έδωσε την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να παρακολουθούμε από κοντά τα ζητήματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να είμαστε έτοιμοι κατευθείαν μόλις συνέβη με ένα πλάνο δράσης όπως το είδατε και από χθες. Έχετε υπολογίσει πόσο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα, σε ποσό εννοώ, το κόστος από την Thomas Cook? Και δεύτερον, κύριε Υπουργέ, ποιες περιοχές στη χώρα μας έχουν πληγεί περισσότερο, ποιοι τουριστικοί προορισμοί? Ωραία, υπάρχουν δύο θέματα τώρα σε αυτό. Όσον αφορά το ποιες έχουν πληγεί περισσότερο, τους περισσότερους άμεσα τους είχε η Ζάκυνθος, για παράδειγμα, τουρίστες. Όμως με μακροπρόθεσμα η Ζάκυνθος ένα μήνα τελείωνε η σεζόν της, ενώ η Κρήτη είχε ένα μήνα ακόμα, σε μια εβδομάδα έκλεινε η σεζόν της, με συγχωρείτε, ενώ η Κρήτη είχε ακόμα ένα και παραπάνω μήνες που θα ερχόντουσαν οι τουρίστες. Άρα η ζημιά, ξέρετε, ανάλογα με το πώς την υπολογίζεις, πιο άμεσα, πιο έμεσα και πιο μακριά, μετριέται αλλιώς. Όσον αφορά τις συνέπειες, οι κύριες και οι πιο κρίσιμες είναι αυτές οι άμεσες, ήδη τα τιμολόγια που θα μείνουν απληρωτά. Αυτά είναι τα σημαντικά και εδώ τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα από αυτά που διαβάζω. Πόσο είναι δηλαδή, έχετε εικόνα σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Τώρα είναι πάλι θέμα εκτιμήσεων, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι κάτω από τα 200 εκατομμύρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπλέξουμε πολύ με τα νούμερα, γιατί ίσως και μπερδεύουν τον κόσμο, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, όσο μεγάλες και να είναι, έχουμε τη δυνατότητα να τις ανακτήσουμε. Έτσι, δηλαδή, χάνεις κάποιες δουλειές για του χρόνου, κάποια συμβόλαια τα οποία τα είχες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις άλλες συμφωνίες να μπουν στη θέση τους. Οπότε μην παίρνουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της μετρητής. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Λαχείο παίξατε, τραβήξατε κλήρο τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλος ο κόσμος του τουρισμού τράβηξε αυτό το λαχείο, δεν είναι? Δυστυχώς, καλώς κακώς, είναι ένα λαχείο το οποίο σε μια ανοιχτή ανταγωνιστική διεθνώς βιομηχανία είναι ένα λαχείο που πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για εξελίξεις, οι οποίες καμιά φορά είναι θετικές, καμιά φορά είναι αρνητικές. Εδώ είμαστε κάθε κρίση να την κάνουμε ευκαιρία, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη χώρα μας να βγει κερδισμένη από όλη αυτή τη διαδικασία, έστω και αν βραχυπρόθεσμα υπάρχουν πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.